Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22 και στη σειρά mod και άλλα. Κυριακή σήμερα και θα δούμε, ενώ έχουμε αρκετά mod που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάποια από αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τα mod θα τα δούμε λίγο αργότερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το update που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, το patch 1.2, θα δούμε τι ακριβώς διορθώσανε και τι ακριβώς προσθέσανε στο παιχνίδι με το καινούριο αυτό update. Αν είστε έτοιμοι λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε. Είχαμε update λοιπόν, το πρώτο για το παιχνίδι την εβδομάδα που μας πέρασε, patch 1.2, και με το update αυτό διορθώσανε κάποια πράγματα, προσθέσανε 16 καινούργια μηχανήματα και κάποιες νέες φίρμες στο παιχνίδι. Όλα τα μηχανήματα θα τα δούμε σε λίγο στην αυλή, θα τα έχω εκεί να τα δούμε λίγο καλύτερα από κοντά. Απλά να σας πω ότι είναι κάποια τρακτέρ, κάποια χορτοκοπτικά, βυτεία νερού. Έχει διάφορα πραγματάκια καινούργια, αρκετά από αυτά είναι ενδιαφέροντα. Στη συνέχεια είχαμε κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι, διορθώσανε κάποια πράγματα. Εδώ βλέπετε Change and Improvements, αλλαγές και βελτιώσεις. Τώρα θα σας τα πω λίγο έτσι τα βασικά. Όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει στο παιχνίδι θα τις έχω στην περιγραφή του βίντεο, μεταφρασμένες στα ελληνικά δηλαδή, οπότε θα μπορέσετε αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά, να δείτε λίγο καλύτερα τι αλλαγές έχουν γίνει με το update που είχαμε. Λοιπόν, καταρχάς προσάρμοσαν σε διάφορα οχήματα, βελτίωσαν και προσάρμοσαν τα λάθος εργαλεία που παρουσιάζαν καμιά φορά όταν τα θέλαμε για κάποια δουλειά. Οι τιμές για την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων άλλαξαν. Επίσης το κόστος της επισκευής προσαρμόστηκε και αυτό, άλλαξε και αυτό. Κάποιες σπαρτικές μηχανές που είχαν δεξιά-αριστερά δίκτυ πορείας και περνώντας σκάβανε και ξαναβγάζανε τις πέτρες στο έδαφος, το διορθώσανε και αυτό. Άλλαξε η εμφάνιση των αριθμών της ημέρας. Να δω κάποιο άλλο από τα βασικά. Κάποιες φορές το παιχνίδι δεν μπορούσε να ξεκινήσει με κάποιες συγκεκριμένες GPU της Intel, το διορθώσανε. Τι άλλο, ένα πρόβλημα με το DLSS που υποστήριζε σε υποστηριζόμενες κάρτες και οδηγούσε σε μαύρη οθόνη ή σε κάποιες ανομαλίες στα γραφικά, το διορθώσανε και αυτό. Κάποια προβλήματα που υπήρχαν με τα φίλτρα στον χάρτη που έλεγε ότι χρειάζεται όργωμα το χωράφι, χρειάζεται lime, κάποιες λανθασμένες καταστάσεις τις διορθώσανε. Επίσης αν τοποθετήσετε κάποια placeables που θα σας δίνουν σταθερό εισόδημα, άλλαξε τώρα αυτό και φαίνεται σταθερό εισόδημα ανά μήνα, ενώ φαινόταν ανά έτος. Η κουμπίνα Rostel Mass Nova είχε κάποιο πρόβλημα με το σωλήνα όταν πήγαινες να ξεφορτώσεις και το διορθώσανε και αυτό. Φτιάξανε τους αριθμούς των χωραφιών στον χάρτη Elm Creek. Η τιμονιέρα Logitech G920 είχε κάποιο πρόβλημα όταν με τις συνέδες σε Xbox, το διορθώσανε και αυτό. Τι άλλο τώρα έτσι να σας πω, διορθώθηκε ο τρόπος που φορτώνονται τα δέματα του μπαμπακιού, διορθώθηκε μάλλον οι παλέτες, τώρα πλέον όλες οι παλέτες χρειάζονται να τις φορτώσετε με το Clark, δεν μπορείτε να τις φορτώνετε με τα χέρια. Η οδική συμπεριφορά των πολυαξονικών φορτηγών διορθώθηκε και αυτή, μειώθηκε το κόστος, τα χρήματα που πληρώνουμε όταν βάζουμε κάποιον να κάνει εργασία στο χωράφι μας. Έγιναν αρκετές βελτιώσεις, αρκετές διορθώσεις. Θα τα έχω, όπως σας είπα, όλα αυτά στην περιγραφή, να τα δείτε στα ελληνικά, να τα διαβάσετε, να τα προσέξετε και να τα μελετήσετε καλύτερα. Πάμε να δούμε και τι νέο προσθέθηκε στο παιχνίδι εκτός από τα οχήματα. Στα νέα λοιπόν, new additions που προσθέθηκαν στο παιχνίδι, αλλά και κάποια λάθη, κάποια σφάλματα που υπάρχουν και τα ξέρουν και θα προσπαθήσουν λογικά να τα διορθώσουν σε κάποιο καινούριο update. Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα που ό,τι καινούριο προσθέσαν στο παιχνίδι. Καταρχάς προσθέθηκε δυνατότητα όταν βλέπεις κάποιο mod στην οθόνη σου στο κατάστημα να κάνεις zoom για να τα βλέπεις όλα καλύτερα. Προσθέθηκε δυνατότητα και ήταν κάτι που το είχαν ζητήσει
πάρα πολύ από την Giant, ήταν ένα παράπονο. Στα τέσσερα αγροκτήματα που έχουμε στον χάρτη Elm Creek, τώρα θα μπορείτε να αφαιρείτε τα κτίρια από εκεί, θα μπορείτε να αγοράσετε τη γη και να προσθέσετε δικά σας κτίρια, να κάνετε μια καινούργια φάρμα σε εκείνη την περιοχή. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Προσθέθηκε η δυνατότητα στον εργάτη που χρησιμοποιούμε να μπορεί να οδηγήσει τα τρακτέρ, τα συγκεκριμένα το Vario 900 και το Valve με το 8750, να μπορεί να το οδηγήσει με την Opisten, γιατί μάλλον θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εκτός από το μεγάλο σπίτι που είχαμε μέχρι τώρα που κόστησε 150.000, προσθέθηκε ένα ακόμα σπίτι, ένα πιο μικρό στυλ trailer μεταφερόμενο που κοστίζει μόνο 20.000. Για αρχή είναι μια χαρά. Για κάποιον που αρχίζει μάλλον το παιχνίδι χωρίς χρήματα, είναι μια χαρά να έχει ένα μικρό σπίτι με slip trigger. Επίσης προσθέθηκε μια ακόμα αποθήκη, μια παλιό look αποθήκης που θα μπορούμε να την προσθέσουμε στη φάρμα μας. Τι άλλο, έχουμε free placements of placeables, δηλαδή μπορούμε, αν θέλουμε, τα κτίρια που όταν τοποθετείτε κάποιο κτίριο, βλέπετε σας έχει από πάνω κάποια έξοδα, μπορείτε να τα αφαιρέσετε αυτά τα έξοδα, να το τοποθετείτε χωρίς έξοδα. Επίσης μπορούμε να έχουμε την επιλογή ώστε να καίει περισσότερα καύσιμα το τρακτέρ μας ή τα οχήματά μας, κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει, προσθέτει κάποιον παραπάνω ρεαλισμό. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που βάλανε, ένα πάρα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, ότι όταν βάζουμε ελιές ή αμπελόνες, τώρα οι γραμμές θα κολλάνε δίπλα η μία στην άλλη και δεν θα αφήνουν κενά μεταξύ τους. Επίσης στο μενού που βλέπουμε το χωράφι, το χώμα, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Και τέλος λέει ότι τις πινακίδες της κυκλοφορίας στον χάρτη Ernegrand είναι πλέον πλήρως προσαρμόσιμοι. Αυτά είναι τα καινούργια που βάλανε και κάποια λάθη που ήδη υπάρχουν, που υπάρχουν ακόμα στο παιχνίδι, που τα ξέρουν και θα προσπαθήσουν να τα διορθώσουν, είναι ότι το φύλωμα σε απόσταση, όταν το βλέπουμε από απόσταση το φύλωμα των δέντρων, τρεμοπαίζει με περίεργα χρώματα και αλλάζει κάπως περίεργα. Κάποια τυχαία σφάλματα κατά την πρόσληψη εργάτη, κάποια τυχαία κομμένα δέντρα που έχουν περίεργες, φαίνονται περίεργα ή εκρήγνονται, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μου έχει τύχει κάτι από αυτά σε μένα. Αν έχει τύχει κάτι τέτοιο σε εσάς, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Ένα τυχαίο πρόβλημα με το πάτημα του κουμπιού α στο Xbox, δεν μπορούσες να εισέλθεις στο κατάστημα. Ένα σπάνιο πρόβλημα που το παιχνίδι δεν μπορούσε να αποθηκευτεί στο Xbox. Και τέλος η απόδοση της ποσότητας της σοδειάς είναι αρκετά υψηλή και μάλλον θα το μειώσουν, οπότε μας λέει να προλάβουμε να το ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε. Αυτά ήταν βελτιώσεις και νέες προσθήκες που κάνανε στο update που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε λίγο τώρα μέσα στο χάρτη να δούμε από κοντά όλα τα καινούργια μηχανήματα και γενικά ό,τι καινούριο έχουν προσθέσει με το update. Εδώ είμαστε λοιπόν, 16 στον αριθμό τα καινούργια οχήματα που προσέρχονται στο παιχνίδι. Αυτά δεν είναι mod, έτσι, δεν είναι mod, θα τα έχετε κατευθείαν στο παιχνίδι σας. Καταρχάς έχουμε εδώ 4 τρακτέρ, ένα λεντίνι, θα το δούμε κιόλας εδώ στα medium tractor, αυτό εδώ κοστίζει καταρχάς, η αρχική του τιμή είναι 150.000 ευρώ, είναι 190 τα άλογα όταν ξεκινάμε και μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 225. Θα μπορείτε να αλλάξετε διάφορα πράγματα, χρώμα κτλ. Και τα λάστιχα. Και στη συνέχεια να δούμε μία κύμαση στα τρακτέρ και τα μεγάλα τρακτέρ από την Gaze που μπήκανε και αυτά στο παιχνίδι εδώ. Power Track, Quad Track και το Steiger. Τα βλέπουμε κιόλας από κοντά. Να μπούμε και σε ένα μέσα έτσι να ακούσουμε λίγο και τον ήχο. Τα φώτα του
η φάρη του. Θα δούμε και λίγο μέσα πως είναι το τρακτέρ, μια χαρά, τα γραφικά του όλα ωραία, οι οθόνες του μια χαρά. Στη συνέχεια έχουμε δύο βιτία μεταφοράς νερού από την Abbey, να τα δούμε λίγο. Θα βρείτε λογικά στα Animals, Nata, Abbey, καινούργια εταιρεία προσθέθηκε στο παιχνίδι. Έχουμε ένα που είναι 2000, παίρνει 2082 λίτρα και κοστίζει 3.000 ευρώ. Και έχουμε και ένα που παίρνει 6.056 λίτρα και κοστίζει 8.000 ευρώ. Ενώ το μικρότερο που είχαμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι από την Τζόσκιν κόστιζε 9.500 ευρώ και παίρνει 7.300 λίτρα. Θα τα δούμε λίγο. Και μέσα το μόνο που μπορείτε να αλλάξετε είναι το χρώμα στις ζάντες. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η λεπτομέρεια που έχουν, τα βλέπετε. Στη συνέχεια έχουμε από την Amazon ένα βάρος εδώ που μπαίνει μπροστά στο τρακτέρ. Έχουμε αυτόν εδώ τον διασκορπιστή υγρού λίμματος που ταιριάζει πάρα πολύ με ένα μηχάνημα που θα δούμε στη συνέχεια που προσθέθηκε και αυτό τώρα. Εδώ έχουμε ένα τρέλερ μεταφοράς ζώων που θα το βρούμε και αυτό μέσα στα animals εδώ, animal transport 25.000. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, αλλά για όσους δεν μπορείτε να βάλετε mod, μέχρι τώρα είχαμε μόνο αυτό το μεγάλο που έκανε 80.000, τώρα έχουμε και αυτό το πιο μικρό που παίρνει 6 αγγελάδες, 13 γουρούνια και 7 πρόβατα. Καλή προσθήκη και αυτή. Στη συνέχεια εδώ έχουμε χορτοκοπτικά καινούρια, θα τα δούμε στη συνέχεια στην πράξη. Το πίσω χορτοκοπτικό από αυτήν την εταιρεία είναι πολύ μεγάλο, είναι 12 μέτρα, το βλέπουμε εδώ. 12 και κάτι νομίζω, είναι το μεγαλύτερο χορτοκοπτικό που έχουμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Να το βρούμε στα mowers, θα το δούμε λίγο. Εδώ. Νάτα είναι από την εταιρεία Conskilt. Αυτό εδώ 12,3 μέτρα. Και το μπροστά που είναι 3,5. Έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη, τεράστια θα έλεγα, πρέσα από την Kron που κοστίζει 155.000 για τετράγωνα δέματα. Μας δίνει την επιλογή να φτιάξουμε δέματα διαμέτρου 180 εκατοστών μέχρι 240 και η τιμή της είναι πάρα πολύ καλή, 155.000 ευρώ, ενώ αυτά που είχαμε μέχρι τώρα ήταν νομίζω λίγο ακριβότερες και χρειάζεται 245 άλογα στο τρακτέρ μας για να την δουλέψουμε. Βλέπετε τιμές στην Goon είναι 164, 159 στην Case, 159 στην New Holland, 153 στην Glass. Για μεγάλα δηλαδή δέματα είναι μια καινούργια προσθήκη σε πάρα πολύ καλή τιμή. Τη βλέπετε εδώ, τεράστια και αυτή. Ένα ακόμα από την Kron, ένα τρέιλερ μεταφοράς χορτοσυλλεκτικό. Και εδώ έχουμε από την Goon ένα μηχάνημα που είναι, θα το βρούμε εδώ στα Animals, κοστίζει 36.500, είναι σπαστήρες άχυρου, βάζουμε μπάλες άχυρου, παίρνει δύο μπάλες και τις ρίχνουμε στις αγκελάδες ή στα γουρούνια ή όπου χρειάζεται άχυρο για betting. Επίσης έχουμε αυτό εδώ το μηχάνημα που μπορούμε να το προσαρμόσετε μπροστά σε τρακτέρ ή σε κάποιο όχημα και θα καθαρίσετε το χιόνι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό θα το βρούμε νομίζω στα Winter Equipments. Εδώ να το, κοστίζει 9.500, έχει πλάτος εργασίας 2,5 μέτρα και παίρνει το χιόνι και το πετάει δεξιά και αριστερά έξω από το δρόμο. Και τέλος έχουμε αυτό εδώ το ιδιαίτερο μηχάνημα με την μία ρόδα μπροστά, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια στο χωράφι. Είναι από την Vervai, είναι ένα βιτίο μεταφοράς λιμάτων που μπορούμε να προσαρμόσουμε και αυτόν εδώ τον
διασκορπιστεί, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εκτός από μεταφορά λιμάτων να κάνουμε και λίπανση στα χωράφια με σλάρι. Και αφού είδαμε τα οχήματα που προσθέθηκαν στο παιχνίδι με το update, πάμε να δούμε και λίγο τις προσθήκες που γίνανε που αλλάζουν το gameplay. Θα μπούμε στον χάρτη και θα έρθουμε εδώ στα φίλτρα. Θα πάμε στο φίλτρο που είναι για τη σύνθεση του εδάφους εδώ. Και βλέπετε ότι εκτός από τα κλασικά του λείπασμα fertilize, neat plowing, neat line, έχει προσθεθεί οι πέτρες. Το βλέπετε εδώ, stones, που είναι σε τρία διαφορετικά χρώματα. Μας δείχνει ότι όπου έχουν κίτρινο χρώμα τα χωράφια έχουν λίγες πέτρες. Τις βλέπετε κιόλας σε κάποια χωράφια εδώ που έχουν πορτοκαλί. Έχουν πιο πολλές και όπου είναι με κόκκινο είναι μεγάλες και ακόμα πιο πολλές. Επίσης έχουμε ένα ακόμα φίλτρο που μας λέει ότι χρειάζεται rolling. Να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι το φίλτρο αυτό εδώ με τα ζυζάνια, με τα weeds. Βλέπετε παλιά μας έδειχνε μόνο αν έχουνε Witch, αν έχουν ζυζάνια ή όχι, με το κλασικό ροζ χρώμα. Τώρα το αλλάξανε και βλέπετε ότι έχουμε τέσσερις διαβαθμίσεις από τα πολύ μικρά μέχρι μεγάλα αγριόχορτα. Και θα πάμε κιόλας σε ένα από τα χωράφια να ρίξουμε μια ματιά εδώ στη φάρμα την κεντρική. Και όπως θα δείτε αλλάζει και στις πληροφορίες που παίρνουμε σε κάθε χωράφι. Βλέπετε εδώ μας λέει ότι χρειάζεται όργωμα. Επίσης έχει προσθεθεί μια ακόμα πληροφορία που μας λέει ότι η σοδιά έχει ένα bonus 60%. Εδώ δεν έχει το χωράφι αγριόχορτα. Πάμε σε κάποιο άλλο για να δείτε χαρακτηριστικά τι εννοώ. Εκτός ότι μας λέει τι είδος αγριόχορτα έχουμε, αν είναι μικρά, αν είναι πιο μεγάλα, μας δίνει και μια συμβουλή για τον τρόπο που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εδώ ας πούμε όπως βλέπετε έχουμε Witch Partial, μεγάλα δηλαδή, και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ζυζανιοκτώνο, Herbicide. Σε κάποια άλλα χωράφια που τα ζυζάνια, τα αγριόχορτα είναι πιο μικρά, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο γουίτερ, κάποιο μηχάνημα δηλαδή που τα αφαιρεί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χρησιμοποιώ ζυζανιοκτώνο, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, και τελειώνει το πανηγύρι. Βέβαια πάντα έχετε την επιλογή να μην έχετε γουίτς καθόλου στο παιχνίδι, έτσι. Μπαίνετε στο, να το δείξουμε μία ακόμα φορά, μπαίνετε εδώ στις ρυθμίσεις και εδώ που λέει γουίτς το κάνετε off και δεν έχετε καθόλου πρόβλημα με τα ζυζάνια. Πάμε παρακάτω να δούμε ακόμα ένα χαρακτηριστικό που προσθέθηκε με το update στο παιχνίδι. Το χαρακτηριστικό, η νέα προσθήκη που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις τέσσερις φάρμες, τις έξτρα φάρμες του παιχνιδιού που έχει ο χάρτης Elm Creek. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε, μόνο τα χωράφια, ακόμα και αν είχαμε στην κατοχή μας τη γη. Τα κτίρια δεν ήταν προσβάσιμα, δεν μπορούσαμε να τα πουλήσουμε. Τώρα σε έρθω εδώ σε αυτή τη φάρμα και θα δείτε ότι μπορώ να αφαιρέσω τα κτίρια. Τα κτίρια και πάλι δεν είναι προσβάσιμα, αλλά αν έχετε στην κατοχή σας την περιοχή μπορείτε να αφαιρέσετε τα κτίρια. Θα μπείτε στο κατάστημα πάλι με το P, στα Others, Constructions. Θα πατήσετε πάνω σε κάποια από τα κτίρια, θα σας ζητήσει να το πουλήσετε, βέβαια δεν θα πάρετε κάποια χρήματα, έτσι απλά θα αδειάσει ο χώρος. Yes, ok, και τώρα άδειασε όλος ο χώρος εδώ ώστε να τοποθετήσετε τα δικά σας για να μπορέσετε να φτιάξετε τη φάρμα όπως εσείς θέλετε. Τώρα έχουμε κάποια placeables που μπορούμε να βάλουμε, εκτός από τα... Θα πάμε εδώ στα σπίτια, έχουν προσθέσει και αυτό το μικρό τώρα που κάνει 20.000, κάτι που βοηθάει όσους ξεκινάνε το παιχνίδι χωρίς χρήματα, ώστε να, έτσι να έχουν ένα σπίτι και ένα sleep trigger για να μπορούν να κοιμηθούν. Ένα μικρό σπίτι, ένα trailer που είναι μόνο στις 20.000.
Επίσης ένα ακόμα χαρακτηριστικό που έχει προσθεθεί στο παιχνίδι είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κτίρια όσο κοντά θέλουμε. Μισό λεπτάκι να δω. Έχει μπει και μια παλιά αποθήκη, είναι αυτή εδώ. Την βάζω και αυτήν εδώ. Βλέπετε πάρα πολύ κοντά, μου επιτρέπει να τοποθετήσω ακόμα μια αποθήκη αν θέλω. Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός collision για να μην μπορώ να τα βάλω. Επίσης, αν θα ανοίξω το μενού, θα δείτε ότι για να τοποθετήσω τώρα κάποιο κτίριο, μου ζητάει 8.000, έτσι, μου ζητάει κάποια έξτρα χρήματα από τα 8.000 μάλλον που στοιχίζει, που είναι τα χρήματα που πληρώνεις για να γίνει πιο λίγο το έδαφος. Πατώντας το V, yes, βλέπετε τώρα ότι δεν μου ζητάει έξτρα χρήματα, μου ζητάει μόνο τα χρήματα που κοστίζει το κτίριο. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δούμε έτσι από κοντά και αυτά τα νέα κτίρια που έχουν προσθέσει. Μια αποθήκη παλιά, αλλά αρκετά μεγάλη θα έλεγα, χαρακτηριστική εδώ της περιοχής, στις αμερικάνικες φάρμες. Μια χαρά, μεγάλη, ωραία, για να βάλετε τα μηχανήματά σας. Και εδώ είναι το σπίτι τρέιλερ, παύλα τροχόσπιτο, με το sleep trigger όπως βλέπετε. Τι άλλο έχουν προσθέσει? Στην αρχή πριν γίνει το update, όταν θέλετε να βάλετε αμπέλια ή ελιές, μισό λεπτό να σας δείξω, να πάμε στο Productions, εδώ. Ας πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε αμπέλια, ισχύει το ίδιο και για τις ελιές. Τις τοποθετούσατε και μετά έπρεπε να βρείτε ακριβώς το σημείο που θα τις βάλετε, ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τους. Τώρα πολύ απλά τη φέρνετε δίπλα και κολλάει κατά κάποιο τρόπο η μία γραμμή με την άλλη και μπαίνουν έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε, απλά την τοποθετείτε και όπως βλέπετε, πάμε να τα δούμε και από κοντά, έχουν μπει αυτόματα χωρίς να υπάρχει κανένα κενό ανάμεταξύ τους. Μια χαρά. Αυτή ήταν μια προσθήκη πάρα πολύ χρήσιμη. Και τέλος έχουμε και μία αλλαγή στα ζώα, μισό λεπτό να σας δείξω τις φωτογραφίες. Με το update δηλαδή μας δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την περίοδο που κυοφορούν τα ζώα και όπως βλέπετε εδώ στα γουρούνια μας δείχνει ότι η περίοδο της επιβίας τους είναι 6 μήνες και η περίοδο που κυοφορούν κρατάει 4 μήνες για να υπολογίζουμε πότε θα έχουμε νέα γουρούνια. Όλες αυτές οι διαφορές, όλες αυτές οι πληροφορίες θα τις έχουμε για όλα τα ζώα, όπως στις αγγελάδες, όπου η περίοδος φηβείας είναι 18 μήνες και κυοφορούν για 10 μήνες, ή στα πρόβατα όπου είναι 8 και 5 μήνες αντίστοιχα, και στα άλογα είναι 22 μήνες η περίοδο της εφηβείας τους και μετά από τους 22 μήνες θα έχουν περίοδο κυοφορίας 11 μηνών, ώστε να έχετε καινούργια άλογα, να έχετε μικρά πόνι στη φάρμα σας. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν για σήμερα. Δεν είδαμε mod. Ίσως να τα δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Τα mod εδώ θα είναι, θα τα βλέπουμε, θα βγουν πάρα πάρα πολλά, οπότε δεν νομίζω ότι χάσαμε και κάτι ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι το update είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πιστεύω να μην ξέχασα κάτι σημαντικό. Θα γράψω όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στην περιγραφή του βίντεο από κάτω στα ελληνικά, οπότε θα μπορείτε να τα δείτε και με την ησυχία σας. Τελειώσαμε. Αν νομίζετε ότι αυτό το βίντεο σας βοήθησε σε κάτι, αν σας άρεσε πατήστε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να έχετε ενημέρωση για τα βίντεο που θα κυκλοφορούν. Κατά τα άλλα, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!